γυρίσουμε. Ριτσιόδρα, ο οποίος έχει και το λόγο. Καλησπέρα σας. Έως σήμερα, 396.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί σε 197 χώρες. Νομίζω πλέον δεν λείπει κάποια χώρα από το χάρτη της παγκόσμιας εξάπλωσης του νέου ιού. Η ανθρωπότητα έχει ήδη καταγράψει περισσότερους από 17.000 επιβεβαιωμένους θανάτους, αλλά και περισσότερους από 103.000 ανθρώπους που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό έγιναν καλά. Σήμερα ανακοινώνουμε 48 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στη χώρα είναι 743. 134 συμπολίτες μας συνεχίζουν να νοσηλεύονται. Από αυτούς η πλειοψηφία είναι άνδρες, το 60%. 45 συμπολίτες μας συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε μονάδα διασωληνωμένη. Η μέση ηλικία τους είναι 68 έτη και οι περισσότεροι είναι άνδρες και όλοι έχουν υποκείμενο νόσημα, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν υποκείμενο νόσημα. Σας πενθυμίζω εδώ ότι τα στοιχεία περιλαμβάνουν και ασθενείς που νοσηλεύτηκαν ή διασωληνώθηκαν τις προηγούμενες μέρες, αλλά δηλώθηκαν και καταγράφηκαν στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας το τελευταίο 24ωρο. Άρα η αύξηση αυτή των 10 ασθενών που διασωληνώνονται δείχνει και στοιχεία από κάποιες προηγούμενες μέρες. Οπωσδήποτε η διασωλήνωση για αυτούς τους ανθρώπους είναι πολύ σημαντική και αυξάνει την πιθανότητα επιβίωσης σε ανθρώπους που εμφανίζουν τη βαριά επιπλοκή της νόσου, την αναπνευστική ανεπάρκεια. Τέλος, έχουμε 20 θανάτους συνολικά σήμερα. Η μέση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν 75 ετών. Σε αυτή τη λίστα, την τραγική λίστα, περιλαμβάνονται 14 άνδρες και 3 γυναίκες, όλοι με κάποιο υποκείμενο νόσημα και ένας ηλικιωμένος. 32 συμπολίτες μας έχουν πάρει εξιτήριο. 1,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι, περίπου 20% του παγκόσμιου πληθυσμού, είναι πλέον σε κατάσταση αυτοπεριορισμού στο σπίτι. Το τελευταίο 24ωρο, χώρες που ακολουθούν τις οδηγίες για αυτοπεριορισμό είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με αντίστοιχες οδηγίες να δίνονται σε περισσότερα από 158 εκατομμύρια ανθρώπους, και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η προστασία του πληθυσμού είναι το κύριο μέλημα όλων των κρατών του κόσμου και φυσικά, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, απαιτείται τεράστια εθνική προσπάθεια. Υπάρχουν όμως και κάποια αισιόδοξα νέα. Δύο ημέρες στη σειρά υπάρχει μειωμένος αριθμός καταγραφών της νόσου και θανάτων στη γείτονα Ιταλία. Στη χώρα από την οποία ξεκίνησε η επιδημία, στην επαρχία Χουμπέι, που ήταν το επίκεντρο της επιδημίας, ο περιορισμός σταματά την Τετάρτη, εκτός από την πόλη Γουχάν, όπου ο περιορισμός και τα αυστηρά μέτρα θα σταματήσουν στις 8 Απριλίου. Όπως καταλαβαίνετε, η διάρκεια των μέτρων ήταν ένας σημαντικός παράγοντας στον περιορισμό της διασποράς του ιού. Πρέπει όμως να υπάρχει επαγρύπνηση. Εστίες αναζωπήρωσης μπορεί να υπάρχουν παντού μετά την άρση των μέτρων, όταν δεν έχει νοσήσει μεγάλος αριθμός του πληθυσμού. Μόνο μελέτες αντισωμάτων θα δείξουν τους επόμενους μήνες ποιος έχει περάσει τον ιό και ποιος όχι. Σε αντίθεση με κάποιες περιοχές της Κίνας, όπου με μαθηματικές μας εκτιμήσεις πέρασε τον ιό μεγάλο μέρος του πληθυσμού, στις περισσότερες χώρες του κόσμου αυτό δεν ισχύει. Χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα για τις ελαφρές περιπτώσεις του ιού και άτυπη συμπτωματολογία. Άνθρωποι με τέτοια συμπτωματολογία μπορεί να έχουν τον ιό, όπως παραδείγματος χάρη άτομα με διάρρεια ή άτομα στα οποία διαταράσσεται η λειτουργία της όσφρησης και δεν μπορούν να μυρίσουν οσμές ή ταυτόχρονα να διαταράσσεται η γεύση. Το 40% των περιπτώσεων ανοσμίας, δηλαδή απώλειας ή υπολειτουργίας της αίσθησης της όσφρησης, εμφανίζεται μετά από μια ίωση, συνήθως ίωση και λίμωξη του αναπνευστικού. Στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζονται όλο και περισσότερες περιπτώσεις ανοσμίας σε επιβεβαιωμένες περιπτώσεις του ιού. Ενώ διάσημος μπασκετμπολίστας στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε την ανοσμία σαν το μοναδικό χαρακτηριστικό με το οποίο εμφανίστηκε η νόσος. Όσο περισσότερο μελετούμε τον ιό, τόσο περισσότερο θα τον καταλαβαίνουμε και θα υιοθετούμε αντίστοιχες στρατηγικές πρόληψης και απομόνωσης ατόμων, ακόμα και με ήπια ή άτυπη συμπτωματολογία. Αυτή η εβδομάδα που περνούμε είναι μια από τις κρίσιμες εβδομάδες στην απόκριση, έναντι μιας πανδημίας που εξαπλώνεται ταχύτατα σε όλο τον κόσμο. Η πόλη της Νέας Υόρκης χαρακτηριστικά
αρχίζει να γίνεται ένα από τα σημαντικά κέντρα μετάδοσης του ιού, με περισσότερες από 12.000 περιπτώσεις και 100 νεκρούς. Σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι πρώτες 100.000 περιπτώσεις εμφανίστηκαν εντός 2 μηνών, οι πιο πρόσφατες 100.000 εντός 4 ημερών. Δεν πρέπει να κάτσουμε σαν αβοήθητοι παρατηρητές αυτής της κατάστασης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει 5 κύρια βήματα, κάνοντας μια εκτεταμένη διαφήμιση με τη βοήθεια διάσημων ποδοσφαιριστών, και αυτή η διαφήμιση είναι μέρος μιας στρατηγικής με τίτλο «Να είσαι έτοιμος να παλέψεις τον ιό». Αφορούν μέτρα γνωστά σε όλους μας, που ελπίζω να τα τηρούμε καθημερινά πλέον. Το συχνό πλύσιμο των χεριών, την κάλυψη τυχόν βήχα ή φταρνίσματος με τον αγκώνα μας ή το χαρτομάντιλο, να μην αγγίζουμε τα μάτια, μύτη ή στόμα, να κρατάμε μια απόσταση τουλάχιστον ένα μέτρο ένας από τον άλλον όσο μένουμε στο σπίτι, και φυσικά να μένουμε στο σπίτι με τυχόν ήπια συμπτώματα. Άνθρωποι με πολύ ελαφρά συμπτώματα είναι φορείς και διαδίδουν τον ιό. Στη σημερινή συνάντηση εμπειρογνωμόνων, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν ειδικές οδηγίες, οι οποίες θα εξειδικευθούν σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για τη διακοπή της απομόνωσης και καραντίνας σε κάποιον που έχει περάσει την νόσο ή περνά μια ίωση συμβατή με τον κορονοϊό και έχει ελαφρά συμπτώματα στο σπίτι. Για τους ανθρώπους που μένουν στο σπίτι και εμφανίζουν συμπτώματα, σας παρακαλώ να δείτε στο διαδίκτυο τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και για το πώς πρέπει να παρακολουθείτε την υγεία σας σε συνεργασία πάντα με τον γιατρό σας και φυσικά σε ποιες περιπτώσεις είναι αναγκαία η επικοινωνία με τον γιατρό σας. Η προσεκτική παρακολούθηση από τον γιατρό, ιδιαίτερα σε καταστάσεις αυξημένου κινδύνου, σας έχω πει πως ο ιός δεν σέβεται καμία ηλικία και φυσικά μπορεί να υπάρχουν και σοβαρά κρούσματα σε νέους ανθρώπους, είναι μεγάλη σημασία, ώστε να αποφύγουμε περαιτέρω προβλήματα στην υγεία μας αλλά και στο σύστημα υγείας. Σε μια ευχάριστη παρένθεση, υπάρχουν και πρωτοβουλίες όπως αυτή του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος κάλεσε όλα τα έθνη σε μια παγκόσμια κεχηρία και διακοπή των εχθροπραξιών επ' αφορμή της πάλης απέναντι στον κοινό εχθρό. Σας ευχαριστώ.